τη θεσμοθέτηση τριετούς περιόδου προσαρμογής των ακτιμόνων των παρακάρλιων χωριών στις διατάξεις του σχετικού νόμου για τη διαδικασία ενοικίασης δημόσιας γης της περιοχής, ζητά ο Δήμαρχος Κιλελέρ Ρίζος Κομίτσας με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την οποία κοινοποιεί στους βουλευτές του νόμου Λάρισας. Με την εφαρμογή του νόμου 4061 του 2012 στην ενοικίαση και καλλιέργεια των δημόσιων εκτάσεων που προέκυψαν μετά την αποξήρανση της φυσικής λίμνης στη δεκαετία του 60, η διανομή των εκτάσεων προβλέπεται να γίνεται πλέον όχι μέσω των συλλόγων ακτιμόνων και των συλλόγων πρώην αλιέων, αλλά απευθείας σε φυσικά πρόσωπα με τη διαδικασία της δημόσιας δημοπρασίας. Για τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, ωστόσο, εκατοντάδες παραγωγοί έχουν ήδη προβεί από το φθινόπωρο του 2012 στην προετοιμασία και σπορά των εκτάσεων που επί χρόνια νίκιαζαν με το προηγούμενο πλαίσιο και γι' αυτό ζητούν να υπάρξει μια διαδικασία προσαρμογής στα νέα δεδομένα, ώστε η φετινή χρονιά να μην πάει χαμένη και να μην υπάρξει εμπλοκή με τη διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης. Ήδη, με νόμο ο οποίος ψηφίστηκε 29 Δεκεμβρίου του 2012 και δημοσιεύθηκε στις 12 Ιανουαρίου του 2013, αλλάζει το καθεστώς διάθεσης αυτών των εκτάσεων, με αποτέλεσμα να μένουν απ' έξω οι σύλλογοι ακτιμόνων και αλιέων, αλλά και το κυριότερο, να έχει παρέλθει και η προθεσμία μεταβίβασης των δικαιωμάτων, έτσι ώστε να μην μπορούν οι σύλλογοι να τα εκχωρήσουν στα φυσικά τους πρόσωπα. Οι εκτάσεις ήδη έχουν καλλιεργηθεί με εισιτηρά από τον περασμένο Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ήδη έχουν καλλιεργηθεί άλλες εκτάσεις με καλαμπόκια και με τέφτλα και είναι αδύνατο να αλλάξει το καθεστώς. Ο Δήμαρχος Κιλελέρ ζητά από το Υπουργείο οι ακτήμονες των παρακάρλιων χωριών να μην αδικηθούν και να έχουν τη βοήθεια που επιζητούν από την ελληνική πολιτεία.